Δόξα. Στην 870 σελίδα, με τη χάρη του Θεού, είναι από το Ματθαίον, 870. Είναι το ΚΒ κεφάλαιο και από επάνω-πάνω το 14 εδάφιο. Ματθαίος, ΚΒ, 14, 870 σελίδα. Διότι πολλοί είναι και κλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί. Τότε υπήγον οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύτησαν πώς να παγιδέψουν σε αυτόν εν λόγω. Και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητάς αυτών μετά των Ηρωδιανών, λέγοντες: «Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι αληθής είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δε σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Υπέ λοιπόν προς ημάς, τι συμφαίνεται, είναι συγκεχωρημένο να δώσω με δασμό εις το Κέσαρα ή ουχή?» Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών, είπε: «Τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού». Οι δε έφεραν προς αυτόν δινάριο και λέγει προς αυτούς: «Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή?» Λέγουσι προς αυτόν: «Του Κέσαρος». Τότε λέγει προς αυτούς: «Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρου στον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν». Και ακούσαντες, εθαύμασαν και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Αμήν. Είναι, παρατήρησα, μου κάνει εντύπωση η έλξη που έχουν τα δαιμόνια και οι δυνάμεις του σκότους από το Θεό. Δηλαδή, όπου πάει να κηρύξει ο Χριστός, όπου είναι το πνεύμα, εκεί θα είναι και ο διάβολος. Σαν να είναι ένας μαγνήτης που τα τραβάει και φυσικά δεν έρχονται για καλό, έρχονται για να κάνουν ζημιά. Και όπου πάει να κηρυχθεί το έργο του Θεού, θα κοιτάξει να κάνει ζημιά. Ηρωδιανοί και Φαρισαίοι. Τι είναι οι Φαρισαίοι? Οι αφιερωμένοι. Αγαπάνε το νόμο του Μωυσέως, τον κάνουνε κατά γράμμα, εξαιρετικοί εντός εισαγωγικών, τρομεροί. Και από την άλλη οι Ηρωδιανοί, οι οποίοι είναι Ιουδαίοι, δεν έχουν καμία σχέση με τους Φαρισαίους, τους αρέσει η πολιτική και είναι απίστευτα φιλικά προσκύμενοι με τους Ρωμαίους. Δύο δηλαδή διαφορετικοί κόσμοι, Φαρισαίοι, Ηρωδιανοί. Όταν όμως πρόκειται να έρθουν να πολεμήσουν τον Χριστό, κάνουν σύμπραξη. Τα βρίσκουν ώστε να γκρεμίσουν αυτό που ο Θεός πάει να κτίσει. Τρομερό. Και σκέφτονται αυτό το φοβερό να το πιάσουν σε λόγο, να τον παγιδεύσουν. Όλο το, η έννοια του, της σκέψης τους είναι πώς να τον βγάλουν από τη μέση. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έκανε κανένα κακό. Μόνο καλό έφερε. Και βέβαια έρχονται με κολακία: «Πολύ καλός είσαι. Αυτά που λες αλήθεια είναι, από το Θεό διδάσκεις και δεν λες τίποτα ψεύτικο και δεν σε νοιάζει και δεν βλέπεις και σε πρόσωπο ανθρώπου». Τον ανεβάζουν. Ε. Κοιτάξτε, τακτική ο διάβολος. Για ξεκίνημα. Τώρα πες μας, σε παρακαλούμε, τι συμφαίνεται? Είναι συγκεχωρημένο να δώσω με δασμό στο Κέσαρα ή όχι? Εσύ δηλαδή που ξέρεις τα πολλά και είσαι τρομερός και σε αγαπάει ο Θεός και ξέρουμε ότι δεν βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπου, μπορούμε να δίνουμε, πρέπει να δίνουμε δασμό στο Κέσαρα ή όχι? Η Ιουδαία εκείνη την εποχή ήταν κάτω από την πότα των Ρωμαίων. Αυτό σημαίνει ότι αν πάβανε να δίνανε δασμό, επανάσταση. Δηλαδή, ο Χριστός μας είπε να κάνουμε επανάσταση. Δεν δίνουμε δασμό. Αυτό περιμένανε. Δεν θα δώσουμε δασμό, θα ξεσηκωθούν οι Ρωμαίοι, θα γίνει μια αναμπουμπούλα. Ποιος φταίει, ρε παιδιά? Ο Θεός φταίει. Ο Χριστός φταίει. Και βέβαια ο Κύριος, γνωρίζοντας την καρδιά τους, το λέει. Βέβαια, τους λέει: «Τι με πειράζετε, υπόκριτε, δείξατε μη», λέει, «το νόμισμα του δασμού», του το δείχνουνε, βλέπει την επιγραφή και την εικόνα και λέει: «Ποιανού είναι αυτά?» Ο Κέσαρας.
Άρα που πρέπει να τα αποδώσετε, στον Κέσαρα. Αποδώστε λοιπόν, λέει, τα του Κέσαρου στον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεό. Τι ωραία. Και καθώς το διάβασα αυτό, αποδώσατε, λέει, τα του Κέσαρου στον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεό. Κάνει ένα διαχωρισμό εκείνη την ώρα απόδοσης του ανθρώπου προς δύο δυνάμεις. Η μία είναι ο Κέσαρας. Τι είναι ο Κέσαρας? Ο κόσμος. Και η άλλη ποια είναι? Ο Θεός. Να αποδώσω στο Θεό, να αποδώσω και στον Κέσαρα. Τι να αποδώσω στο Θεό, μπερδεύτηκα. Τι να αποδώσω στον Κέσαρα, στον κόσμο. Άντε τώρα εξήγησέ μου. Και δεν θέλω μία εύκολη απάντηση. Τι να αποδώσω στο Θεό σήμερα που είμαι χριστιανός, αναγεννημένος, τι να αποδώσω? Και όμως προσευχήθηκα, τι να αποδώσεις άμα δεν ανοίξει η καρδιά σου? Για να έρθει σε κατάσταση απόδοσης πρέπει η καρδιά σου να είναι ανοιγμένη σαν λουλούδι. Και για να ανοίξει η καρδιά σου σαν λουλούδι πρέπει να έχεις λάβει από αυτόν που πας να αποδώσεις. Δηλαδή, εγώ θέλω να αποδώσω τιμή σε έναν άνθρωπο. Δεν θα αποδώσω τιμή σε όποιον βρω έναν άνθρωπο στον δρόμο. Α, έλα να σου αποδώσω τιμή. Θα αποδώσω τιμή σε αυτόν που μου έχει δώσει. Αυτή είναι νόμη, πνευματική, ανθρώπινη, όλα τα περιλαμβάνω. Δηλαδή, δεν μπορώ να πάω να δώσω σε έναν τιμή και φόρο και αυτά, εάν δεν έχω λάβει από αυτόν. Και μιλάω τώρα πνευματικά. Ανοίγει η καρδιά μου, έχω λάβει από το Θεό. Και αν ανοίγει η καρδιά μου, πρέπει να ξέρω τι πρέπει να αποδίδω στον Θεό. Τιμή, δόξα, λατρεία, υπακοή, αμήν. Ωραία είναι αυτά. Και μπορώ να πάω στην προσευχή το βράδυ και να πω όλη δόξα σε σένα. Όλη τιμή σε σένα. Όλη λατρεία σε σένα. Και η αγάπη μου και τα πάντα. Και μετά να ξυπνήσω το πρωί και να είμαι τούμπα. Ε? Γιατί ξύπνησα στραβά? Γιατί με πιάσε ο αυχένας μου? Γιατί δεν πήγε καλά η μέση μου το βράδυ που κοιμήθηκα? Και γιατί σκέφτηκα το βράδυ όταν κοιμήθηκα μετά από αυτή την μεγάλη προσφορά στον Θεό δοξασίας ότι έχω θέματα, ότι χρωστάω, ότι έχω την καθημερινότητά μου, ότι κάτι δεν πήγε καλά εχθές, κάτι μου είπε ο άλλος και ξυπνάω ανάκατα. Και τα ξέρει ο Θεός αυτά. Και όπως το σκεφτόμουν έτσι, τι να αποδώσω στο Θεό πέραν αυτόν. Και το Πνεύμα το Άγιο με πήγε στην καθημερινότητα της λεπτομέρειας, μάλλον τη λεπτομέρεια της καθημερινότητας. Η ζωή μας δεν διαφέρει σε τίποτα από όλους αυτούς τους ήρωες, τους άνδρες, τους ωραίους της πίστεως, παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Άνθρωποι οι οποίοι περάσανε μέσα από καμίνια. Ο Αβραάμ, ο Μωυσής. Άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δεν έπαψαν να αποδίδουν τιμή και δόξα στον Θεό. Χωρίς να είναι αναγεννημένοι, χωρίς να είναι βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Απλά με μία πίστη υπακοής. Ζει ο Θεός, ζει ο Θεός. Μου το είπαν οι πατέρες μου, ο παππούς μου, ο προπάππος μου. Το πιστεύω, δόξα στον Θεό. Απλά. Και με πήγε έτσι το Πνεύμα το Άγιο στο Μωυσή. Τι απόδωσε ο Μωυσής? Πότε άρχισε να αποδίδει ο Μωυσής? Τον εργάστηκε ο Θεός. Τον πήγε μέσα στα παλάτια του Φαραώ. Του έδωσε τα πάντα. Κοιτάξτε, πρώτη κίνηση που κάνει ο Μωυσής υπέρ του Θεού. Προκρίνας, λέει, να κακουχείτε με το λαό του Θεού. Άφησε τα παλάτια. Τι προσφορά είναι αυτή? Τι προσφορά είναι αυτή? Δηλαδή, υπάρχει ένας λαός που τον βλέπω και υπάρχει και ένας Θεός ο οποίος μου βάζει στην καρδιά μου μέσα να πάω με το λαό αυτό του Θεού. Και κάνει δύο προσφορές
ο Μωυσής. Η μία είναι προς τον Θεό, προκρίνας να κακουχείται με το λαό του, και η δεύτερη είναι στο λαό, όταν ο Θεός τον υποκίνησε στο να ξεκινήσει να κάνει αυτά τα οποία έκαμε. Φοβερός άντρας. Με πρόβλημα στην ομιλία. Δεν σταμάτησε πουθενά. Τον επήγει ο Θεός, ξέρουμε την ιστορία, τύχανε αυτά που τύχανε, δεν έκαμε πίσω ο Μωυσής στην αγάπη του για το λαό του Θεού, για το Θεό. Γιατί αγάπησε το λαό του Θεού? Γιατί αγαπούσε τον Θεό. Κάτι χτύπαγε μέσα στην καρδιά του. Κάτι του έλεγε ότι αυτός ο λαός είναι ο λαός του Θεού και τους έβλεπε να κακουχούνται και δεν το άντεχε. Και σήμερα η καρδιά μας πρέπει να έχει φωτιά για αυτά που βλέπουμε γύρω μας και δεν την έχει. Εγώ δεν την έχω. Δεν έχω αυτή τη φωτιά και τα σπλάχνα για αυτούς που κακουχούνται και ώστε να ενεργοποιήσω αυτή την παραδοχή μου στο Θεό, να κράξω, να φωνάξω και να πω σώσε Κύριε. Και μην πάτε μακριά. Σκεφτείτε το πολύ κοντινό μας περιβάλλον. Μπαρμπάδες, θιάδες, παππούδες, ξαδέρφια. Τι έχω κάνει τώρα? Έχω επαναπαυθεί να έρχομαι στην εκκλησία, να ακούω το κήρυγμα, να είμαι εντάξει, να προσεύχομαι και λιγάκι, να κάνω και μια προσευχή στο σπίτι, να διαβάσω και λίγο το Λόγο του Θεού και όλα είναι καλά. Πού είναι η απόδοσή μου στον Θεό? Αυτά μου τα είπε για μένα ο Θεός. Πού είναι η απόδοσή σου? Αυτά είναι αυτά τα οποία, τα ελάχιστα που πρέπει να κάνεις. Εσύ όμως έλαβες. Τι έλαβα? Τα πάντα έλαβα. Δηλαδή, ελευθερία. Ελευθερία. Είσαι ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος. Δεν μπορεί να με πιάσει ο διάβολος. Πάνε εκείνα τα παλιά. Φύγανε. Τελειώσανε. Εάν θέλω όμως εγώ να δουλωθώ, δουλώνομαι. Ελεύθερος. Να επιλέξω ελευθερία ή να πάω εκεί που ήμουνα. Ελεύθερος. Δεν πρέπει να μου αποδώσεις φόρο για αυτή την ελευθερία που έχεις. Φοβερό, ε. Φοβερό. Και ξεκίνησε ο Μωυσής ένα έργο απίστευτο και έβγαλε έναν λαό πολύ μεγάλο μέσα από την Αίγυπτο. Ένας άνθρωπος, ο οποίος όταν ξεκίνησε να κάνει το έργο Θεός μαζί του, δεν έπαψε να του αποδίδει αγάπη. Και ξέρετε αυτό που φαίνεται και στο λαό. Γι' αυτό είπανε του Μωυσή, αυτά που έδινε στο Θεό είναι και στο Θεό και στους ανθρώπους. Όταν ο Μωυσής πήγε πάνω στο όρο να προσευχηθεί και φτιάξανε το βόδι κάτω οι άλλοι με τον Ααρών, είπε ο Θεός, άσε με να τους καταστρέψω. Και είπε ο Μωυσής, όχι, τι θα πούνε τα έθνη. Αυτός ο Θεός, ο φοβερός και τρομερός, που τους πήγαινε όπου ήθελε, που τους χάριζε νίκες, τους κατέστρεψε. Ακούτε. Και ο Θεός σκύβει το αυτί του και ακούει το Μωυσή. Και λέω, Χριστέ μου, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι αν εγώ αποδίδω αυτά που πρέπει σε αυτούς που πρέπει, τότε εσύ θα με ακούς. Δηλαδή, δεν μπορεί ο Θεός να μη σκύψει να ακούσει το Μωυσή μπροστά σε αυτή την παράκληση που του κάνει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αποδίδει αγάπη. Σε ποιον αποδίδει αγάπη? Στους αδελφούς του και κατ' επέκταση στον Θεό. Και είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Να κάνει πίσω ο Θεός σε αυτή του τη σκέψη και να συμφωνήσει να υποκληθεί στην επιθυμία του Μωυσή και να μην καταστρέψει το λαό. Πού έχει ξαναγίνει αυτό? Πουθενά δεν έχει ξαναγίνει. Και ο Αβραάμ έκαμε ωραία κίνηση, σήκωσε το μαχαίρι να σκοτώσει τον Ιακώβ και του λέει μη. Και τέλειωσε. Αλλά εδώ κάνει μία προσευχή, μην εξαλείψεις αυτό το λαό. Και σαν να δίνει μία αφύπνιση, το βλέπω εγώ στο Θεό εκείνη την ώρα. Δηλαδή αλλάζει την απόφαση του Θεού χάρη της προσφοράς του
προς τους αδελφούς και προς το Θεό. Και άρχισα να καταλαβαίνω. Και λέω, Κύριε, πραγματικά το να προσφέρω σε σένανε, στους αδελφούς, είναι αυτά που προσφέρω σε σένα. Και μετά όπως καθόμουνα και ήμουνα έτσι και σκεφτόμουνα αυτό το πράγμα της απόδοσης, την έννοια της απόδοσης, με πήγε στον Νεεμία. Ένας άνθρωπος ταλαιπωρημένος, ηνοχώος του βασιλιά, με εξαιρετικό όνομα, τον αγαπούσε ο βασιλιάς, και έρχεται μία μέρα, λέει ο Λόγος του Θεού, ένας αδελφός του, από την Ιουδαία, την Ιερουσαλήμ. Και τρέχει και τον ρωτάει, τι κάνουν εκεί τα αδέρφια, ακούτε, είναι καλά, πώς πάνε. Ακούτε τι είναι το μήνυμα, για να ξεκινήσουμε να δούμε. Και είπον, λέει, προς εμέ, οι υπόλοιποι εναπολιφθέντες, λέει, της αιχμαλωσίας εκείνη την επαρχία, είναι εν θλίψη μεγάλη και ονειδισμό. Τα παιδιά του Θεού. Και το τείχος, λέει, του Ιερουσαλήμ καθυρέθη και επίλε αυτής κατεκάφθησαν εν πυρή. Καταστροφή. Ο πόνος τον εχτύπησε μέσα του, θα λέγαμε σήμερα, για την Εκκλησία. Για την Εκκλησία. Για το λαό του Θεού. Τα αδέλφια του, η Ιερουσαλήμ, τα τείχη της γκρεμισμένα, οι πύλες τις βγάλανε, τις πύλες και τις κάψανε. Τι λες, και έχει ερημωθεί. Τι να αποδώσω τώρα εγώ στο Θεό. Κοιτάξτε, ο Νεεμίας, οι κινήσεις που κάνει, μου τις πήγε ο Θεός μία προς μία. Καταρχήν ήρθε θλίψη μέσα στην καρδιά του. Δεν είπε εκείνη τη στιγμή, ας προσέχανε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Πρόβλημά τους. Δικό τους θέμα είναι. Δεν το είπε αυτό. Στεναχώρια μεγάλη. Και όταν άκουσα, λέει, τους λόγους τούτους, εκάθισα και έκλαψα και επένθησα ημέρας. Αυτά ξεκινάω τώρα. Είναι η απόδοση του Νεεμία προς τον Θεό. Μα κλαίει για τους αδερφούς. Αυτό θέλει ο Θεός. Η απόδοση του Νεεμία προς τον Θεό μέσω του πένθους του για τους αδελφούς. Και επένθησα, λέει, ημέρας και ενίστευον και προσευχόμην ενώπιον του Θεού, του ουρανού, και είπα. Θέλω να τη διαβάσω την προσευχή του. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δέομαι, Κύριε Θεέ του ουρανού, ο μέγας και φοβερός Θεός, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος προς τους αγαπώντας αυτών και τηρούντας τα εντολάς αυτού. Ας είναι τώρα το ου σου προσεκτικόν και η οφθαλμή σου ανεγουμένη, δια να ακούσεις την προσευχή του δούλου σου, την οποία ήδη προσεύχομαι ενώπιόν σου ημέρα και νύχτα υπέρ των ιών Ισραήλ, των δούλων σου. Πώς μπορεί να μείνει αμέτωχος ο Θεός σε μια τέτοια καρδιά, όταν νηστεύει, προσεύχεται και φέρνει μια τέτοια προσευχή αγάπης, σπλάχνων και πόνου. Πώς είναι δυνατόν να μην κλείνει το αυτί του ο Θεός σε μια μάνα που κλαίει, προσεύχεται, πενθεί για το παιδί της ή για τα παιδιά της. Πώς είναι δυνατόν. Τι κάνει εκείνη την ώρα. Αποδίδει. Δεν μπορώ να είμαι σωσμένος εγώ και να μην είναι σωσμένο το παιδί μου, ο άντρας μου, η γυναίκα μου. Εσύ είσαι ο Θεός, ο δίκαιος. Όπως έδωσε σε μένα ελευθερία, ελευθέρωσε και τους άλλους, αμήν αδερφοί. Ελευθέρωσε και τους άλλους. Σκεφτείτε σήμερα η Εκκλησία να είχε 1000 άτομα πιστοί, φορτωμένοι με Πνεύμα Άγιο, να κράζαμε, να δοξάζαμε και να πετάγαμε. Αλλά δεν είναι. Φταίω εγώ. Για να δούμε. Και εξομολογούμε, λέει, τα αμαρτήματα των ιών Ισραήλ, τα οποία εμαρτήσαμεν εισέ. Και εγώ και ο οίκος του πατρός μου εμαρτήσαμε. Μία εξαιρετική προσευχή και παραδοχή των αμαρτιών του. Αναρωτιέμαι πόσο καιρό έχω να πάω στην προσευχή και να πω, Κύριε, έχω αμαρτήσει.
Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Το ότι έχω λάβει το Πνεύμα το Άγιο και ότι έχω και το αίμα του Ιησού Χριστού δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνω. Πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Το θέμα είναι όταν πάω ενώπιον αυτού του Θεού του τρομερού να λέω Κύριε είμαι αμαρτωλός, είμαι αμαρτωλή, συγχώρεσέ με, ώστε να έχει αξία το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχω ακούσει αδελφές να πέφτει κατσαρόλα κάτω και να λένε το αίμα σου Χριστέ μου. Επειδή έπεσε κατσαρόλα κάτω. Μα αυτό είναι ντροπή. Δεν υποβιβάζουμε το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Το εξητούμε ώστε να καθαριστούμε με επίγνωση και εν επιγνώση ότι μόνο αυτό μπορεί να με καθαρίσει από τις αμαρτίες μου ή την αμαρτία. Πότε? Όταν μετανοήσω και την αφήσω. Δεν μπορώ να με καθαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι, δεν θα σε καθαρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Λόγος του Θεού είναι συγκεκριμένος. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Αλλά σε μια τέτοια στάση ανθρώπου. Και ζητάει ο Νεεμίας αυτά τα πράγματα παραδεχόμενος την αμαρτία του. Όλος, ακούτε τι λέει αδερφοί, συγκλονίστηκε. Όλος λέει διεφθάρημεν ενώπιόν σου και δεν εφυλάξαμε τα εντολάς και τα διατάγματα και τα κρίσεις τα οποίας προσέταξε τον δούλο σου τον Μωυσή. Ή νομίσαμε. Μου βάζει ο Θεός τώρα στην καρδιά να πω. Δεν πρέπει να κράξει η Εκκλησία και να πει Κύριε, εάν είμαστε σε αμαρτία, δείξτε μας και συγχώρεσέ μας. Κάμε έλεος. Δεν είμαι εντάξει επειδή έχω λάβει το Πνεύμα του Αγίου. Δεν είμαι καθόλου εντάξει. Για να έρθει και να αναπαυθεί το Πνεύμα του Άγιο μέσα μου πρέπει να είμαι οκ στα άλλα. Να παραδέχομαι ότι είμαι σε αμαρτία, αν είμαι, ή αν έφτεξα σε κάτι. Κοιτάξτε ο Λόγος του Θεού, δεν κρύβει τίποτα. Πάει ο Νεεμίας να διεκδικήσει από το Θεό, αλλά πώς πάει. Καθαρίζεται, εξομολογείται, δεν κρύβεται. Δεν λέει είμαστε εντάξει, είμαστε ο λαός σου και δεν ξέρω γιατί το επέτρεψε αυτό και τι έγινε και γιατί κρεμιστήκαν τα τείχη και ερημώθηκε η Ιερουσαλήμ και γιατί και γιατί. Οι άλλοι φταίνε. Όχι, εγώ φταίω. Αμήν. Το παραδέχεται. Εγώ φταίω. Και βέβαια συνεχίζει και λέει ενθυμήθη τι δέομαι, τον προσκαλεί σε μια ενθύμηση τον Κύριο. Τον λόγο στον οποίο προσέταξε τον δούλο στον Μωυσή λέγον «Εάν γίνετε λέει παραβάτες, εγώ θέλω να σας διασκορπίσει μεταξύ των εθνών». Το θυμάται τώρα. Το θυμάται. Αλλά εάν επιστρέψετε προς εμέ και φυλάξετε τις εντολάς μου και εκτελείτε αυτάς και αν είναι και αν από εσάς λέει απορριμμένοι ως των εσκάτων του ουρανού και εκεί δεν θέλω συνάξει αυτούς και θέλω φέρει αυτούς στον τόπο τον οποίο έκλεξα. Δηλαδή κράξε λέει ο Θεός. Κράξε. Κράξε, φώναξε. Η Εκκλησία όταν συναθρίζεται δεν είναι για να κάνουμε συζητησούλες. Κι εγώ είμαι παραβάτης αυτό. Αλλά πρέπει να το πω αφού τώρα μου το λέει ο Θεός μέσα. Η Εκκλησία όταν συναθρίζεται πρέπει να κράζει. Δεν τρέπεται τον κόσμο. Δεν την εννοιάζει άμα περνάνε απ' έξω και ακούνε και λένε όλοι αυτοί εκεί μέσα είναι τρελοί. Είμαστε τρελοί για τον Θεό. Γιατί κράζω? Κράζω για τα αιτήματά μου. Κράζω για αυτά που με πονάνε. Κράζω για να κατέβει η παρουσία του Θεού. Κράζω για να μετανοήσω. Κράζω για να προσελκύσω το Πνεύμα το Άγιο. Κράζω για να πέσουν τα χαρίσματα. Να μιλήσει το Πνεύμα το Άγιο. Να πάρω οδηγία Θεού. Πες δόξα στο Θεό. Αυτό είναι. Κράζουνε. Κράξε λέει ο Θεός. Κράξε, κράξε, κράξε. Σε μένα το λέω. Μην το πάρετε προσωπικά. Κράξε. Και βέβαια θα τους συνάξω λέει και αυτούς. Ούτε δε είναι δούλοι σου και ο λαός σου, τους οποίους ελύτρωσας για τις δυνάμεώς σου τις μεγάλες και για τις χειρός σου τις κρατεάς. Τελειώνει εδώ. Δέομαι Κύριε, ας είναι ήδη το ού σου προσεκτικόν εις την προσευχή του δούλου σου και εις την προσευχή των δούλων σου. Τον θελώ τον να φοβόνται το όνομά σου και ευόδωσον δέομαι τον δούλο σου την ημέρα ταύτην και χάρισον εις αυτόν έλεος
ενώπιον του ανδρός τούτου, διότι εγώ ήμουν εινοχώος του βασιλέως. Δηλαδή, ευλόγησε και τον βασιλιά. Σε παρακαλώ σώσε μας, αλλά εγώ βρήκα χάρη από τον βασιλιά. Και ευλόγησε τον και αυτόν. Πόσο δυνατή είναι αυτή η προσευχή όταν η Εκκλησία προσεύχεται άσχετα αν πιστεύουν ή όχι με τον τρόπο που πιστεύουμε εμείς για αυτούς που την έχουν ευλογήσει. Για αυτούς που βρήκε χάρη η Εκκλησία μέσω αυτών των ανθρώπων γιατί ο Θεός τους διήγηρε. Δηλαδή κάνει μία ανακαίνιση προσευχής ο Θεός σήμερα. Πάψε να προσεύχεσαι μόνο για τα δικά σου. Κράξτε ο ένας για τον άλλον, όλοι μαζί σε μένα, για όλα αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα. Κράξτε. Φέρτε τα αμαρτήματά σας ενώπιόν μου. Μα είμαστε, είναι δυνατόν, είμαστε χριστιανοί και ξέρετε τώρα, άμα μας πει και κανένας ότι είμαστε σε αμαρτία, τσατιζόμαστε. Μα και μόνο που τσατίζεσαι, αμαρτία είναι. Δηλαδή εσείς χριστιανοί δεν κάνετε αμαρτία. Απαπαπαπα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μην πεις κόψε κάτι. Δεν κόβω τίποτα. Εκτός τέρμα. Το Φλεβάρι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κουσκούς. Τηλέφωνα. Να μην πω άλλα. Όχι, δεν θα πω άλλα γιατί μετά θα δεν τα ακούσω. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Επιθυμίες. Οφθαλμών. Επιθυμίες καρδιάς, αλαζονία του βίου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε όλοι μαζί ήμαρτον Κύριε. Ήμαρτον Κύριε. Δεν είναι αυτή η Εκκλησία όταν μπήκα μέσα πριν 30 χρόνια. Και παρατηρώ πτώση. Και σε μένα. Σε μένα. Μπήκα μέσα στην Εκκλησία, τηλεόραση, αμαρτία. Ξέρετε σήμερα τι έπαθα. Λέω να διαβάσω το Λόγο του Θεού και αντί να διαβάσω να πάρω τη γραφή πήρα το κινητό. Και λέω πού πας άνθρωπε. Δηλαδή το κινητό έχει γίνει δεύτερη φύση μου. Τι να κάνεις με το κινητό, να δω το YouTube. Τι να δεις το YouTube, το πήγε και εκεί, ποιος μίλησε εκεί, αμαρτία είναι. Πάρε το Λόγο του Θεού και τρόμαξα με τον εαυτό μου. Λέω Βασίλη τι κάνεις. Και του δώσα μία και το πέταξα και πήρα τη γραφή και διάβασα. Ακούτε. Πού πήγε η κίνησή μου στη συνήθεια. Το κινητό. Ήμαρτον Κύριε. Και βέβαια αυτά όλα είναι πολύ ωραία λόγια. Αλλά δεν είναι μόνο τα λόγια. Ο Θεός θέλει και τις πράξεις. Και βέβαια διαβάζω μετά τον Νεεμία, τον τρέχω πάω στο τελευταίο κεφάλαιο. Ακούτε τώρα τι γίνεται. Εν τη ημέρα εκείνη λέει ανεγνώστη εν το βιβλίο του Μωυσέως εις τα ότα του λαού και ευρέθηκε γραμμένον εν αυτό. Θέλω να δώσουμε προσοχή, μπορεί να ακούγεται λίγο κουραστικό η ανάγνωση, αλλά δεν είναι. Ευρέθη λέει, ανεγνώστη λέει το βιβλίο του Μωυσέως εις τα ότα του λαού και ευρέθηκε γραμμένον εν αυτό ότι οι Αμμονίτε και οι Μωαβίτε δεν έπρεπε να εισέλθωσαν στην συναγωγή του Θεού ως αιώνας. Διότι δεν προϋπήτησαν τους Ιούς Ισραήλ με τα άρτου και με τα ύδατος, αλλά εμίσθωσαν τον Βαλάμ εναντίον αυτών για να καταραστεί αυτούς. Συνέστημα το κόβει ο Θεός σαν το μαχαίρι το ζεστό που κόβει το βούτυρο. Όταν έπρεπε και είχε ανάγκη ο λαός, αυτοί οι δύο δεν βοηθήσανε. Και ο Θεός το θυμάται. Και το γράφει ο Μωυσής. Τι να κοινωνία έχει το φως με το σκοτάδι. Τι να κοινωνία. Καμία κοινωνία. Κοιτάξτε τώρα παρακάτω. Διαβάζουνε το νόμο του Μωυσή, του Θεού δηλαδή, στα ότα του λαού. Συγκεντρώθησαν όλοι. Και γίνεται ανάγνωση. Αλλά τι κάνανε λέει. Εμίσθωσαν λέει το Βαλάμ εναντίον αυτών, δια να καταραστεί αυτούς. Το θυμάστε. Τον εβάλανε να πάει να καταράπτει το λαό του Θεού. Πλην ο Θεός Σιμών έτρεψε την κατάρα εις ευλογία.
Και όσοι ήκουσαν, λέει, τον νόμο, εχώρισαν από το Ισραήλ, πάντα αλλογενή. Τώρα γίνεται πραγματικά αυτό που περίμενε ο Θεός. Δηλαδή αρχίζουν να ενεργούν και να κάνουν αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλογενής, τέρμα. Δηλαδή, αποχωρήσω από τον κόσμο. Δεν μπορώ να περπατάω μεταξύ δύο φρονημάτων. Παρέα με τους κοσμικούς, να και η Εκκλησία. Μιλάω με τον κοσμικό, συγγνώμη, παίρνει ο αδερφός. Μιλάω με τον αδερφό, συγγνώμη, παίρνει ένας φίλος από τα παλιά. Δεν πάει έτσι. Ή θα είμαι μέσα στην Εκκλησία, ή δεν θα είμαι. Τώρα κοιτάξτε για να μην γίνει παρεξήγηση. Δηλαδή να βγούμε από τον κόσμο, όχι, καθόλου. Καθόλου. Εγώ έχω φίλους από τα μαγαζιά, περνάω, καλημέρα Γιώργο, Νίκο, τι κάνεις αυτά, έλα Βασίλη μου, να σε κεράσουμε ένα, πίνω και ένα τσιπουράκι. Είναι μέσα στην ευλογία. Αλλά, μέχρι εκεί, γιατί, για να πω δύο κουβέντες για το Θεό. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, εάν δω ότι δεν ανοίγει δρόμο ο Θεός, την κοπανάω. Καλημέρα Γιώργο, Νίκο, Μάκη, τι κάνεις, δόξα τω Θεώ, όλα καλά, έλα πιούμε μπυρίτσα. Θα πούμε δύο κουβέντες, όχι, άντε γεια. Δεν του λέω άντε γεια γιατί δεν μιλάμε για τον Χριστό, το καταλαβαίνω, σηκώνομαι και φεύγω. Μέσα στον κόσμο θα είμαστε, αλλά έξω από τον κόσμο. Μέσα στον κόσμο, έξω από τον κόσμο. Τελειωμένα πράγματα. Τους εξέβαλαν λοιπόν. Προτού του λέει δε Ελιασίβ ο ιερεύς, ως της είχε λέει την επιστασία των οικημάτων, ακούτε ανεβαίνει τώρα επίπεδο, την επιστασία των οικημάτων οίκου του Θεού ημών, είχε συγγενεύσει μετά του Τοβία. Τοβίας, ο Ήρων, ο εξουθενής σας τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν να βρίζουνε τον πατέρα μου, να εξουθενούν τον πατέρα μου και εγώ να κάνω παρέα μαζί τους. Πώς είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση ήταν ο λαός. Σαλάτα. Και για να ενεργήσει ο Θεός ανάμεσά μας, δεν πρέπει να είμαστε έτσι, μπερδεμένοι, μπουρδουκλωμένοι. Το πήρες αυτό, σήκωσέ το. Τελείωσε. Μα είναι ο άντρας μου, είναι η γυναίκα μου, σήκωσέ το. Τέλειωσε. Γιατί, για να μπορέσει ο Θεός να ενεργήσει, αδερφοί, η πόρτα είναι ανοιχτή. Είμαστε ελεύθεροι. Αύριο μπορώ να πάρω μια απόφαση και να πω, ξέρεις κάτι, δεν ξαναπάω στην ΑΕΠ. Ελεύθερος είσαι, ελεύθερος είμαι. Ελεύθεροι είμαστε. Το θέμα είναι ότι αν έχω επιλέξει να είμαι μέσα στην Εκκλησία, γιατί το έχω επιλέξει για να πάω στον ουρανό. Γιατί να πάω στον ουρανό, γιατί είναι ο Θεός ο ζώντας. Και τι θα ζήσω στον ουρανό. Όλα τα αδέρφια της παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Θα ζήσω αιώνια με τον Θεό μέσα στη χαρά. Δεν θα υπάρχει λύπη, δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει πόνος. Δόξα στον Θεό. Αυτό θέλω να απολαύσω. Και αγωνίζομαι. Τα καταφέρνεις? Όχι βέβαια. Πέφτω, σηκώνομαι, πέφτω, σηκώνομαι. Αλλά σήμερα λέμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Φοβερό, ε. Αυτά τι είναι. Αποδίδουν. Ζητάει ο Θεός και ο Νοεμίας μπαίνει μπροστά. Και αποδίδουν στον Θεό αυτά που έπρεπε να είχαν αποδώσει και να μην είχαν σταματήσει να τα αποδίδουν. Ειδικά ο λαός Ισραήλ. Είχε συγγενέψει με το βία. Και είχε ετοιμάσει. Ακούτε τώρα τι συγγένεια έκαμε ο άνθρωπος αυτός. Είχε συγγενέψει, λέει, και είχε ετοιμάσει δι' αυτόν μέγα οίκημα, όπου πρώτερον έθετον τα σεξαλφή των προσφοράς, το λιβάνιον και τα σκεύη και τα δέκατα του σίτου, του ίνου και του ελαίου, το διατεταγμένον των λεβιτών και των ψαλτοδών και των πυλωρών και τα προσφοράς των ιερέων. Ξέρετε τι έκαμε. Αυτά που ήταν για το Θεό, τα έβγαλε όλα έξω και βάλε μέσα τον Τοβία. Εμπήκαμε μέσα στην εκκλησία και ακούγαμε τότε, τηλεόραση, αμαρτία. Τηλεόραση, αμαρτία. Πρέπει να λέω αμαρτία, από εδώ αμαρτία, πήρα και εγώ τις τηλεοράσεις, πέταξα. Τώρα έχω δύο. Πού είναι ο Θεός? Γιατί έχω δύο? Γιατί ακούω ειδήσεις. Βλέπω το πρωί τι γίνεται με το Βιετνάμ, λες και θα παραπολεμήσω. Αλλά θέλω να είμαι ενημερωμένος. Κουταμάρες. Μα εκείνη την ώρα, εκεί, αυτό το κομμάτι στο σαλόνι, το είχες αφιερώσει στον Θεό. Το είχες κάνει
προσευχητάρι. Τώρα, πού είναι ο Θεός, πού είναι η προσευχή. Πάω στο άλλο δωμάτιο, άλλη τηλεόραση. Πάρα παιδάκι. Και ξέρετε ποιο είναι το δύσκολο. Ότι δεν παίρνω απόφαση να τις πετάξω. Βλέπεις, δεν βλέπω. Άμα δω καμιά είδηση, να λένε εκεί. Είναι εκεί. Και σας είπα και με το κινητό. Και έβγαλε τα πράγματα του Θεού και έβαλε μέσα τον Τοβία. Τα βρίσκανε. Περνάγανε καλά. Όταν ανεβαίνω στην Κρήτη και πάω στο συμπέθερό μου τον αδερφό του Γιάννη, περνάω καλά. Έχει κάτι κατσικάκια. Είναι ωραία. Και τα κρασάκια του έχει και τα λέμε και τα πίνουμε. Είναι ωραία. Πλην εν πάση τούτης λέει, εγώ δεν ήμουν εν Ιερουσαλήμ, διότι εν του και εξηγεί και μάλιστα ο Ελιεσαήβ έκανε λέει χάρη του Τοβία, ετοιμάσα σε αυτόν οίκημα εν τεσαυλές του οίκου του Θεού. Και δυσυρεστήθην πολύ και έριψα έξω του οικήματος ξεκαθάρισμα. Πάντα τα πράγματα του Τοβία και προσέταξα και καθάρισαν τα οικήματα και πανέφερα εκεί τα σκεύη του οίκου του Θεού, τα συξαλφή των προσφοράς και το λιβάνι. Δηλαδή, κάμει τώρα ένα επανεκκίνημα, μια επανεκκίνηση. Και έμαθαν ότι τα μερίδια λέει, των Λεβιτών δεν εδόθησαν σε αυτούς. Ποιες είναι οι τιμές που πρέπει να δίνουμε ένα στον άλλο. Η αγάπη μου που πρέπει να είναι στον αδελφό. Είναι μερίδια που πρέπει να δίνω. Δεν μπορώ να λέω αυτόν δεν μ' αρέσει, αυτόν δεν τον πάω, αυτόν δεν τον. Δεν, αυτό, εκείνο το άλλο. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να δίνω τιμή και αγάπη σε όλους τους αδελφούς. Και η ψαλτοδήλη ποιούται στο έργο αυτών, έκαστο στον αγρόν αυτού. Δηλαδή είχαν διαλύσει και αρχίζει τώρα ο Νεεμίας και τους επισυνάζει. Τους μαζεύει σιγά σιγά και τότε λέει έφερε πάσο ο Ιούδας στα αποθήκα στο δέκατο του σύντου και του ίνου και του ελαίου. Δηλαδή αρχίζει η καρδιά του λαού και μπαίνει στη θέση της. Και ξαναφέρνουν αυτά που έπρεπε να δίνανε. Και κατέστησα λέει φύλακας επί των αποθηκών σε Λεμίαν τον ιερέα, μένουν τα ονόματά του στον αιώνα, και Σαδόκ τον γραμματέα και εκ των Λεβιτών των Φεδαίων και πλησίων αυτών Ανάν των ιών του Ζακχούρ ιού του Μαθανία, διότι ελογίζοντο πιστοί. Εδώ μας πιάνει. Ελογίζοντο πιστοί. Γιατί τους έδωσε αυτό το έργο ο Θεός. Γιατί ήτανε πιστοί. Τι έργο μου έχει δώσει ο Θεός. Ακούω τώρα κάτι πράγματα. Τρέχω στο έργο του Θεού, τρέχω στο έργο. Ποιο έργο του Θεού τρέχεις. Πριν ανοίξεις την πόρτα και φύγεις από το σπίτι σου, κοίτα το έργο που σου έχει δώσει ο Θεός μέσα στο σπίτι σου. Είναι όλα καλά. Είμαι καλά με τη γυναίκα μου, είμαι καλά με τον άντρα μου, είμαι καλά με το παιδί μου, τα παιδιά μου, είμαι καλά. Άμα είμαι καλά, και όταν λέω καλά, εννοώ καλά. Δηλαδή να φεύγω από το σπίτι μου και να αφήνω πίσω ειρήνη. Εγώ έχω γυρίσει όλο τον κόσμο με τα καράβια. Ποτέ δεν ρώτησα τη μάνα μου να πάω. Το έργο του Θεού όμως ρώταγα τη Φωτεινή να πάω. Όχι για να μου δώσει την άδεια και να πάρω το πάσπορτ. Τη ρώταγα, είσαι εντάξει. Να πάω. Θα μείνεις μόνη σου 2, 3, 4 μέρες. Να πάω. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Θα σηκώσεις το βάρος του σπιτιού. Να πάω. Θα μπορέσεις. Είσαι εντάξει. Και πήγαινα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και θεωρούσαν πιστούς αυτούς τους αδελφούς, τους εβάλανε σε αυτά. Και λέει ο Νεεμίας, μνήστητή μου Θεέ μου περί τούτου και μη εξαλείψεις τα ελέη μου τα οποία έκαμα στον οίκον Θεού μου και τις αστελετάς αυτού. Και επανέρχονται τα πράγματα εκεί που έπρεπε. Ο Νεεμίας εδώ λέει τρία μνήστητη, μνήστητή μου. Πλησιάζει το Θεό με ένα μνήστητή μου. Συγχώρεσέ με, Κύριε. Κλείνω. Με αυτό, όποιος θέλει να το διαβάσει στο σπίτι του, στην 908 σελίδα από το Καταλουκά, να το διαβάσετε μετά. Αναφέρει ο Κύριος και λέει, αλλά προς εσάς τους ακούοντας λέγω και εξηγεί όλα αυτά που θέλει ο Θεός από εμένα, να κάνω απόδοση εις αυτόν μέσω των αδελφών μου. 908 σελίδα, διαβάστε το με τη χάρη του Θεού
για να δούμε τι θέλει ο Θεός και ποια είναι η απόδοσή μου απέναντι στο Θεό μέσα από τη ζωή μου. Και κλείνω, για να μην το ξεχάσω. Τελειώνω με αυτό. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην Φιλιππισίους επιστολή, «Αν και εγώ έχω, λέει, πεποίθηση εν τη σαρκή μου, εάν της άλλος νομίζει και εξηγεί ότι είναι από τον Φιλί Βενιαμίν κτλ. Κτλ. Εκείνα όμως, λέει, τα οποία ήταν σε με κέρδη και τον παρατηρεί ο Θεός, αδελφοί. Τον παρατηρεί. Εκείνα, λέει, τα οποία ήταν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια του Χριστό». Πώς να μην τον ευλογήσει αυτόν τον αδελφό. Πώς να μην τον ευλογήσει. Η καρδιά μας, ξέρετε, είναι λίγο στρακαστρούκα. Όταν ήμουνα ζέων στην πίστη, ο Θεός μου έδωσε πολλές δουλειές και πολλές γνωριμίες. Οι δουλειές αυτές όμως και οι γνωριμίες ήταν γραφεία, τα οποία μαζευόντουσαν μετά αυτοί όλοι, μια φορά το δίμηνο, το τρίμηνο, και κάνανε meetings, τα οποία meetings καταλήγανε σε σχρόνες τι και λέγει. Εγώ τα έκοψα αυτά. Και μετά όταν ήρθαν οι δυσκολίες, είπα μήπως έκανα κουταμάρα. Γιατί τα έκοψα χάρη του Χριστού. Μήπως έκανα κουταμάρα. Και ήρθε ο Θεός εκεί και μου έδειξε μία ζυγαριά. Και μου έδειξε αυτούς όλους στο ένα πιατάκι και στο άλλο μου έδειξε τα πράγματα του Θεού. Στην αρχή όταν πρωτοξεκίνησα με αυτούς, η πλάστικα έγινε εκεί, γιατί έπαιρνα μεροκάματα καλά, έβγαζα λεφτά. Ξαφνικά όμως η πλάστικα του Χριστού έγινε και αυτοί όλοι γίνανε σαφελώς. Ανεβήκανε πάνω, βαρύτηση καμία, αξία καμία. Και πάνω στο πιατάκι, το δικό μου, του Χριστού, μου έδειξε ο Θεός, μπορεί να ήταν δύσκολες μέρες οικονομικές, αλλά πάντα ήμουνα δίπλα σου. Και αυτό είναι βαρύτης. Ποτέ δεν στερήθηκες τίποτα. Σου έδωσα ειρήνη. Και όποτε είχες πρόβλημα, αρχόσουνα και προσευχόσουνα και εγώ σε πλήρωνα με το Πνεύμα το Άγιο και πέταγες. Αμήν, αδερφή. Και η σιγαριά, ξέρετε που πήγε κάτω, έτσι. Πες δόξα στο Θεό. Μας έχει δώσει τα πάντα, αρκεί να θεωρήσουμε ζημία τα πάντα για το έξοχο του Χριστού. Να μην πλανηθεί η καρδιά μας. Οι φωνές απ' έξω είναι τρελές, τεράστιες, απίθανες. Αυτοκίνητα καινούργια, αυτοκινητάρες, βλέπεις ο κόσμος και είναι όλοι καταχρεωμένοι. Όλοι είναι καταχρεωμένοι. Εμείς πρέπει να είμαστε ελεύθεροι. Έβγαλε καινούργιο μοντέλο η τάδε. Δεν πάνε να έβγαλε. Εγώ θα μείνω με το παλιό. Για να πάρω το καινούργιο, άμα έχει τσέπη μου, θα πάω να το πάρω. Άμα δεν έχει, θα πάω να κάνω δάνειο για να πάρω ένα αυτοκίνητο καινούργιο και μετά να ζορίζομαι να κάνω δύο δουλειές, να μην έρχομαι εκκλησία. Βλέπετε. Τα πάντα εθεώρησα σκύβαλα δια το έξοχον του Χριστού. Τα άφησε όλα, να πούμε αμήν και ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί. Αμήν.